στο παρελθόν, κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε το δικό της νόμισμα. Σήμερα, 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν το ίδιο νόμισμα, το ευρώ. 338 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι πιο δυνατοί με το ευρώ. Ποιος είναι όμως αρμόδιος για το ευρώ? Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της ζώνης του ευρώ. Αυτές εκδίδουν τα χαρτονομίσματα ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την έδρα της στη Φραγκφούρτη, στη Γερμανία. Κάθε χώρα έχει τη δική της κεντρική τράπεζα, η οποία συνήθως βρίσκεται στην πρωτεύουσα. Όλα τα χαρτονομίσματα απεικονίζουν παράθυρα ή πύλες στην προστινή όψη και γέφυρες στην πίσω. Από παλαιότερες ή σύγχρονες εποχές. Επειδή τα χαρτονομίσματα είναι πολύτιμα, κάποιοι εγκληματίες προσπαθούν να φτιάξουν πλαστά. Ωστόσο, είναι εύκολο να καταλάβουμε αν ένα χαρτονόμισμα ευρώ είναι γνήσιο. Τρεις απλοί έλεγχοι είναι αρκετοί. Έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπογωνία. Δεν είναι λοιπόν τόσο δύσκολο να ελέγξεις τα χαρτονομίσματα. Ας δούμε τώρα τα κέρματα. Έχουν μια ευρωπαϊκή πλευρά στην οποία απεικονίζεται ο χάρτης της Ευρώπης και μια εθνική πλευρά στην οποία απεικονίζεται ένα διάσημο πρόσωπο, κτίριο ή σύμβολο. Τώρα ξέρεις. Τι θα έλεγες να δοκιμάσεις να παίξεις το Euroran? Όσες περισσότερες σωστές απαντήσεις δίνεις για το ευρώ, τόσους περισσότερους βαθμούς κερδίζεις. Παίξε online στη σελίδα nea-trapezogrammatia-euro.eu. Ευρώ. Το δικό μας νόμισμα.